Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Στις τράπεζες και στις εταιρείες, στις υπόλοιπες εταιρείες του χρηματοψωτικού κλάδου, τα δύο τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι βιώνουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις συνέπειες εντεργατικής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που πέρασαν μέσα στην πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά τα δύο χρόνια οι τραπεζοϋπάλληλοι μειώθηκαν με διάφορους τρόπους κατά 20%, προχώρησαν οι τραπεζίτες σε βίαιες αποσχίσεις ολόκληρων τμημάτων, σε εκβιαστικές εθελούσιες, σε ευθείες απολύσεις συμβασιούχων εργαζομένων, ακόμη και εγγύων γυναικών. Ο μισθός των τραπεζοϋπαλλήλων έχει μειωθεί κατά 10% και όλο ένα και μικραίνει ο αριθμός των εργαζομένων για τους οποίους ισχύει η κλαδική συλλογική σύμβαση. Οι τραπεζίτες τώρα επικαλούνται τον πόλεμο για να μην δώσουν αυξήσεις πριν την πανδημία και την κρίση, κάθε φορά ένα πρόσχημα για να κρατάνε τους μισθούς καθυλωμένους. Πολλές εταιρείες συρρυκνώθηκαν, απολύθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι, έγιναν αναστολές συμβάσεων, εφαρμόστηκε εκπεριτροπής εργασία. Η τηλεργασία εφαρμόζεται σε πολύ υψηλό ποσοστό σε όλες τις εταιρείες του κλάδου και στις τράπεζες και μέσω αυτού του καναλιού περνάει ο διαχωρισμός των εργαζομένων και το χτύπημα των βασικών δικαιωμάτων όπως οι άδειες και το ωράριο. Πάνω σε αυτό το έδαφος, οι δυνάμεις μας, τα σωματεία μας, οι σωματιακές επιτροπές, μπροστά και στην απεργία, προτάσουμε τα δικά μας αιτήματα για κλαδική σύμβαση και επιχειρησιακές συμβάσεις για όλους τους εργαζόμενους με αυξήσεις στους μισθούς, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας και των δουλεμπορικών. Η κλαδική συλλογική σύμβαση των τραπεζών έχει λήξει εδώ και τρεις μήνες και ενώ οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΟΤΟΕ είναι υποτίθεται σε διαπραγμάτευση, κανένας εργαζόμενος δεν έχει πάρει χαμπάρι από το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης. Οι δικές μας δυνάμεις ξεκάθαρα τοποθετούνται για την ανάγκη υπογραφής σύμβασης για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, με αυξήσεις τουλάχιστον 10% για όλους και για κατάργηση συνεκεσμένης εργασίας, σταθερή δουλειά για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο θέτουμε ζητήματα για την τηλεργασία, για τους όρους που θα διέπεται αυτή η ελαστική μορφή εργασίας, για κάλυψη 100% από τους εργοδότες όλων των κόστων, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που το ρεύμα και τα καύσιμα έχουν φτάσει στο Θεό, για υποχρέωση του εργοδότη να αποσυνδέει μετά το τέλος του ωραρίου. Στη First Data, το επιχειρησιακό μας σωματείο, αυτή την περίοδο ετοιμάζεται να δώσει μια σημαντική μάχη για υπογραφή της νέας επιχειρησιακής σύμβασης, η οποία έληξε πριν λίγο μικρό διάστημα. Πριν δύο χρόνια, το σχετικά νεοσύστατο τότε σωματείο, μετά από έναν χρόνο αγώνων και διαπραγματεύσεων, υπέγραψε την πρώτη επιχειρησιακή σύμβαση με αυξήσεις για όλους, με πρόσθετες παροχές για την προστασία της μητρότητας και άλλα δικαιώματα. Και αυτή τη στιγμή, με ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο αιτημάτων, που περιλαμβάνει αιτήματα για νέα αύξηση στους μισθούς και άλλα δικαιώματα και για την τηλεργασία, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε πρόσφατη διευρυμένη συνεδρίαση με τους εργαζόμενους, κατέληξε στο σχέδιο σύμβασης, το οποίο καταθέτει στην εργοδοσία για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση. Το βασικό που προέκυψε στη συζήτηση αυτή είναι ότι αυτή η μάχη έχει μεγάλες απαιτήσεις, δεδομένες και της τηλεργασίας που φτάνει στο 95%, αλλά και η ανάγκη αυτή η διαπραγμάτευση και η διεκδίκηση να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων, να φτάσει παντού το κάλεσμα του σωματείου, οργανώνοντας συσκέψεις ανεπεριοχή και άλλες πρωτοβουλίες. Στα πλαίσια αυτά, το επιχειρησιακό σωματείο θα προχωρήσει και σε Γενική Συνέλευση αρχές Απριλίου για την επιτυχία και προετοιμασία της απεργίας και για να καθορίσει το δικό του σχέδιο συνέχιση του αγώνα. Βήμα κλιμάκωσης του αγώνα τους για διεκδίκηση των αιτημάτων τους θα αποτελέσει απεργία και για τους εργαζόμενους στην BDS, που όλο αυτό το διάστημα συσπηρωμένοι στο Σωματείο και στην Σωματιακή Επιτροπή έχουν καταλήξει την ανάγκη να διεκδικήσουν από την αρχή συλλογική σύμβαση για όλους με αυξήσεις, με σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, να πετάξουν έξω τα δουλεμπορικά, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία εργάζεται με τέτοιες σχέσεις. Στον κλάδο μας, στο χρηματοψωτικό σύστημα, για το σωματείο μας, η μάχη της απεργίας δεν ξεκινά σήμερα. Έχει συζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε βγάλει την ανακοίνωσή μας εξειδικευμένη στα αιτήματα του κλάδου μας. Μόλις χθες πραγματοποιήσαμε μια πολύ ωραία εκδήλωση υποδοχής και καλωσορίσματος των νέων μελών του σωματείου, ενταγμένη σε αυτή την προσπάθεια. Έχουμε ήδη βάλει το ζήτημα σε κάποια επιχειρησιακά σωματεία των τραπεζών, που από τη συζήτηση φάνηκε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούν. Γι' αυτό και λέμε ότι η απεργία είναι η δική μας υπόθεση. Γι' αυτό και λέμε ότι αποτελεί για τον κλάδο του χρηματοπιστωτικού και το σωματείο μας συνέχεια των αγώνων που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με κλαδικές κινητοποίησεις ενάντια στη μονιμοποίηση τηλεργασίας και της τροπολογίας της κυβέρνησης, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζουν οι τραπεζίτες και απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά και συνολικά απέναντι στο λαό, που σφίγγουν συνεχώς τη θηλιά στο λαιμό τους με τους πληστηριασμούς, με τους πτωχευτικούς νόμους,
με τις διάφορες ρυθμίσεις δίθεν διευκόλυνσης, μόνο και μόνο για να εκβιάζουν, να τα παίρνουν διπλά και τριπλά από τους ανατοκισμούς. Συναδέλφες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού, ιδιαίτερα στις γνωστές στις πρακτικές εταιρείες, αλλά και στις τράπεζες, βιώνουμε από πρώτο χέρι καθημερινά την οργή του κόσμου που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, τώρα με τον πόλεμο ακόμα περισσότερο. Είμαστε εμείς που ακούμε στα τηλέφωνα καθημερινά τον πόνο των ανθρώπων που κινδυνεύουν ή χάνουν το σπίτι τους, που πρέπει να αποφασίσουν αν θα αφήσουν απλήρωτο το στεγαστικό ή τη ΔΕΗ, που ξεσπάνε στα τηλέφωνα, φωνάζουν, μας βρίζουν και καμιά φορά, γιατί τους πνίγει το δίκαιο, γιατί εξοργίζονται με τις τράπεζες που τους πίνουν το αίμα. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτή η απεργία πρέπει να πάρει παλαϊκά χαρακτηριστικά, να μην υπάρχει εργαζόμενο σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά, πελάτη στην τράπεζα που θα συναντήσει το σωματείο μας, που δεν θα μάθει για την απεργία. Όλοι στον δρόμο, με δύναμη και αγώνα να συνεχίσουμε, να μην μείνει κανένας μόνος απέναντι σε αυτή την επίθεση που δεχόμαστε.